Καλησπέρα φίλοι και συνδρομητές του καναλιού για ακόμα μια φορά. Σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό θέμα, ένα θέμα που ενδιαφέρει κυρίως τους χωμάτινους οδηγούς. Είναι το πλήσιμο της μηχανής τους. Εδώ με τον φίλο Γιώργο και ιδιοκτήτη αυτού του CRF. Θα σας δείξουμε βήμα-βήμα τι κάνουμε για να πλύνουμε εμείς μια μοτοσυκλέτα, motocross ή enduro. Πάμε να δούμε. Αρχικά ξεβιδώνουμε τη σέλα. Για ποιο λόγο? Για να ταπώσουμε το φίλτρο αέρα με μια ειδική τάπα, να βγάλουμε το φίλτρο αέρα και να το καθαρίσουμε, αλλά και επίσης να καθαρίσουμε κάτω από τη σέλα ό,τι λάσπη και σκόνη υπάρχει. Φίλτρα τέτοια υπάρχουν στο... τάπες τέτοιες υπάρχουν στο εμπόριο που μπορείτε να πάρετε. Το κόστος δεν είναι μεγάλο και είναι καλό για να μπορέσετε να κάνετε ένα καλό πλήσιμο της μηχανής. Είναι καλό να έχετε και εσείς ένα τέτοιο. Οπότε έχουμε ταπώσει πολύ εύκολα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, και έχουμε βγάλει το φίλτρο, το οποίο θέλει πλήσιμο και αυτό, και ξανά λάδι απ' έξω. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε εμείς είναι ένα μικρό πιεστικό, από ό,τι βλέπετε. Χρειάζεται πίεση για τη λάσπη. Με λάστιχο δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά την οποία χρειάζεται. Έχουμε έναν αφοροποιητή, καθαριστικό φίλτρου, έχουμε και λάδι φίλτρου, τα κλειδάκια τα οποία χρειάζονται, και πάμε για το επόμενο βήμα, το οποίο είναι οι τάπες της ατμίσης. Αυτό γιατί το κάνουμε, Γιώργο? Να μην πάει νερό πιο πολύ για να μην χαλάσουν οι γιοβάμβακες. Ωραία. Να μην πάει νερό στην κινητήρα αρχικά. Ωραία. Οπότε το ταπώνουμε, το συγκεκριμένο με δύο εξατμίσεις, δύο τάπες, και το πλαγιάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα ο Γιώργος θα ρίξει πρώτα νερό για να μαλακώσει λάσπη, και μετά το επόμενο βήμα είναι να βγάλουμε την ποδιά. Έτσι δεν είναι? Βγάλουμε. Βγάλουμε, βγάλουμε καλά.
Έχουμε και ένα φανατικό παντό. Φαίνεται και από την πλούτα του. Fox Racing. Πολύ δυνατός οδηγός, θα παράτησε νωρίς. Το έριξε στην ποδηλασία και στο τρέξι. Ένα δύο είναι καλά για τη φυσική κατάσταση. Σε κρατάνε σε φόρμα καθημερινά. Έχει διάφορα, το μυαλό σου μπορεί να έρθει στη θέση του, από πάλι στην αρνητική ενέργεια. Κάνουν καλό στο σώμα, άμα δεν είναι υπερβολικά όλα. Το αερόβιο ή το μοτοκρόσ, το εντούρο? Το αερόβιο. Α, το μοτοκρόσ και το εντούρο είναι ένα πορτοφόλι το οποίο είναι τρίπιο. Έχεις μοτοκρόσ και εντούρο μηχανάκι, δεν έχεις λεφτά ποτέ στο πορτοφόλι. Κάνεις τρέξιμο και ποδήλατο, είσαι πλούσιος. Και ψυχικά. Ο Γιώργος γιατί είναι πλούσιος και μοτοκρόσ και εντούρο? Ψέματα λέει. Γιατί δουλεύουν άλλοι γι' αυτό. Θα ήθελα, αν θέλετε, στα σχόλια από κάτω να σχολιάσετε το χρώμα του μαλλιού του Γιώργου. Πώς το κρίνετε εσείς αυτό το μαλλί, το χρώμα? Είναι πρώτα, σε βλάκα με τη γαλότσα που φοράω. Πρώτο δεν είναι βαμμένο, είναι ξεβαμμένο, μην μπερδεύεστε. Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο το χρωματάκι. Λοιπόν, σε ποιο στάδιο είμαστε πλησίματος, εξήγησε λίγο. Εξήγησε λίγο, σε ποιο στάδιο. Δεύτερο στάδιο, το οποίο τι έχει τώρα το στάδιο αυτό? Πρώτα μαλακώσαμε τη λάσπη, τώρα... Α, και από την άλλη μεριά. Τώρα το γυρίσαμε και από την άλλη μεριά. Για να δούμε. Στο φως, έχει καλό φως. Ναι, έχει πολύ καλό φως. Οι σκιές είναι όπως πρέπει. Βγάλετε και μπλούζα, άμα θες βγάζεις και μπλούζα. Τώρα, Γιώργος. Αν βγάλει πίσω, θα βγάλει πίσω. Λοιπόν. Τώρα πλένουμε και από την άλλη μεριά. Να μαλακώσει η λάσπη. Εστίασε λίγο στη ζημιά. Τα Κινέζικα τα χόντα. Μην το βγάζεις αυτό. Αυτά θα βγουν όλα, να ξέρεις. Μία βόλτα του Γιώργου. Κοίτα εδώ. Δεν φταίει. Ναι, δεν φταίει. Το μηχανάκι κατασκευάστηκε στη Γιουχάν. Το μηχανάκι... Είναι καθαρά Κινέζικο. Λοιπόν, ακούστε λίγο, να σας εξηγήσω λίγο, μη βαράς πίεση. Το μηχανάκι αυτό είναι 2020 μοντέλο. Αυτός ο οδηγός τώρα που έσπασε εκεί είναι ελάττωμα που βγάζει το συγκεκριμένο μοντέλο αλλά και τα προηγούμενα στο ψαλίδι και θέλει έξτρα κόλληση γιατί σπάει πάντα. Λοιπόν, ήρθε και το αφεντικό. Υπάρχει έξτρα βελτίωση. Ανάγκη είναι κινέζικο, δεν είναι Ιαπωνέζικο. Ο κύριος είναι ο γενικός διευθυντής. Για το μαλλί θα σχολιάσουν τώρα. Για το μαλλί πρέπει να σχολιάσουν. Πόσο σχολαστικά πρέπει να πληθεί, γιατί η λάσπη μπαίνει και στα πιο απίθανα σημεία. Κάθε φορά που νομίζω ότι το έχει πλένει, πάντα κρατάει και λίγο λάσπη. Οπότε πρέπει να είμαστε σε όλα τα σημεία, να τα περνάμε ξανά και ξανά και ξανά. Θα σου τη φυτέψω. Αυτό ήταν ένα αστιάκι του Γιώργου. Γιατί γνωρίζω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βλέπετε πόση τσάπα κρατάει το νερό να μην πει μέσα και άνετα μπορούμε να χτυπάμε με την πίεση μέσα στο φιλτροκούτι. Εδώ βλέπετε πόσο λάσπη έχει βγάλει.
Και τώρα, Γιώργο, τι κάνουμε τώρα? Τώρα ξέπλυμα. Ναι. Και σαπούνισμα. Από ποιητή. Ναι. Για να σκίζει. Σκίζει. Α? Σκίζει. Ποια είναι η σχέση σου με το πλύσιμο της μηχανής? Δεν μπορώ, αλλά δεν μιλάω, δεν μπορώ. Τι παθαίνεις? Τρελαίνομαι. Ζημιά. Ζημιά, δε. Τι? Τι? Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Στέρηση, παθαίνεις στέρηση. Ναι, ναι. Είναι το ναρκωτικό σου? Ναι, είναι το ναρκωτικό μου. Το θέλω. Το θες? Το θέλω πολύ, ναι, δεν μπορώ. Ετοιμάζουμε τον αφροποιητή. Τι έχει μέσα ο αφροποιητής? Τι υλικό? Φέρι, υδροπιάτων. Α, τέτοιο, όχι κανένα ειδικό? Όχι, τίποτα. Έχεις δοκιμάσει και είναι το καλύτερο, πιστεύεις, στο φέρι, ε? Έχω μέσα ειδικό, αλλά το φέρι μου αρέσει. Γιατί πρώτον τα έχω στο βουνάδο. Ωραία. Βλέπετε πως αρχίζει και καθαρίζει η μοτοσικλέτα. Αφήνουμε λίγο τη σαπουνάδα και αμέσως μετά ξεκινάμε να σαπουνίζουμε. Όχι με σκούπα, ε. Σουγκάρι. Με σκούπα δεν καθαρίζει. Εντάξει, ας πούμε, δεν μπορείς να τη βάλεις έτσι μέσα σε λεπτομέρειες. Ωραία, εγώ δεν μπορώ να τρελαίνομαι, όταν δεν είναι το μηχανάκι στην πένα, αρρωσταίνω. Θέλω να το σχίζω, αλλά να είναι πένα. Το σχίζ? Το σχίζω όσο μπορώ. Δεν μπορώ. Ζω για τη στιγμή που θα περάσω στο Βασίλη του Σιωθαρίκα. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Όλοι ζούμε για κάτι. Ο Βασίλης οδηγάει, είπε μέχρι να πάρει πι. Έχουμε δικαίωμα όλοι στα όνειρα. Ο Γιώργος στο όνειρό του είναι να περάσει το Βασίλη. Κάποιο άλλο όνειρο που μπορεί να γίνει πραγματικότητα? Α, πες και τι θα έχουμε σύντομα. Τι βίντεο θα έχουμε σήμερα, με τι μηχανάκι? Τι θα δοκιμάσουμε? Σύντομα. Crypton X. Ναι. Κάτι άλλο? Και το καινούργιο όχημα. Oh. Δηλαδή, δώσε, άντε, πες το. Γιαμάχα. Γιαμάχα θα είναι αυτό. Αρχίζουν τα Γιαμάχα και ισοφαρίζουν εδώ πέρα τον καράζ. Τι Γιαμάχα είναι στο επόμενο βίντεο, στο παραεπόμενο, ανάλογα ποιο θα κάνουμε πρώτα. Θα δούμε. Μπορεί να παίξει και Krypton πρώτα ή το άλλο, η έκπληξη. Θα δούμε. Αξίζει να το δείτε. Το vlog. Και θέλει και δικάβαλο, ε. Μετά από καιρό πάλι δικάβαλο. Ναι, ναι. Δικάβαλο vlog. Και τα δύο πιστεύω. Και το κρύπτο με την καβαλιά που κάνουν. Και τα δύο δικάβαλο, τα vlog. Ωραία. Λέω, και τα δύο. Θα μου το κάνεις και μόνο στο κρύπτο. Όχι, και τα δύο. Μαζί. Γιατί πρέπει να εξηγήσεις και εσύ τι φοράει. Α, αυτά πάνω είναι το μηχανάκι. Κάτι θα πούμε. Κάτι πρέπει να δώσουμε. Δεν γίνεται. Ναι. Κάτι πρέπει να δώσουμε. Πάμε να σας δείξω το κρύπτο λίγο. Πάμε. Έτσι μια μικρή γεύση να πάρετε. Πωλείται, αν θέλεις. Πωλείται σε πολύ καλή τιμή για φίλους. Απλά να ξέρεις το μηχανάκι καταστρέφει οικογένειες. Και εσύ μόλις έχεις κάνει μια οικογένεια τώρα. Σου πάει όμως. Ξέρω. Έτσι με γένια τύπους του πάει αυτό το μηχανάκι. Εσείς τι λέτε, του πάει? Ρίξτε μια ματιά. Εγώ νομίζω του πάει. Έλα, σε φέρω κλειδιά. Έχεις βολτίτσα? Δείτε λίγο το Krypton. Έτσι. Μια μικρή ιδέα. Και το επόμενο πλάνο θα είναι στο βίντεο.
Μπα. 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 Νομίζω πως πρέπει να χαμηλώσει λίγο ακόμα μπροστά, γιατί τώρα το σηκώσαμε και είναι στα ίσια. Στα ίσια είναι. Εντάξει, νομίζω είναι καλά. Θέλω να το μετρήσουμε. Πάμε να δούμε στο πλήσιμο τι γίνεται. Λοιπόν. Η σέλα έχει πάει στον υπτήρα να πληθεί εκεί. Κούρη, πιστεύεις ότι επηρεάζει καθόλου το νερό, το μηχανάκι, το μοτοκρός, τα πολλά πλησίματα? Τα πολλά πλησίματα με το πιεστικό νομίζω πως το επηρεάζουν, γιατί σχωρούν μέσα σε τσιμούχες και ρουλιμάν, και άμα τα αφήσεις λογικά να στεγνώσει μέσα σπουργιάζουν, οπότε χάνουν την... Δεν ξέρεις όμως το επόμενο μου βήμα μέσα. Oh. Ναι, άμα το φυσήξεις σίγουρα θα είναι το επόμενό σου βήμα το φύσιγμα, γιατί τίποτα δεν αφήνει ο Γιώργος στην τύχη, όπως και... Το σωστό πλήσιμο, μετά θέλει φύσιγμα, μετά θέλει και μία λίπανση, θέλει και μία βόλτα μέσα στην πόλη. Το τελευταίο. Χωρίς φίλτρα αέρος, η βόλτα μέσα στην πόλη. Για να... Για να ξεμαζώνουν. Για να φύγουν και τα τελευταία. Γνωρίζετε το συγκεκριμένο μηχανάκι έχει launch control. Ναι. Το γνωρίζεις, Κούρη? Ναι, ναι. Εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα πριν λίγο. Δεν στο είπε. Αλλιώς άμα το ήξερα χθες θα το ξέσχιζα λίγο. Από τα βιντεάκια που τα προωθούν για να τα πουλήσουν, εντάξει, καμία χρήση δεν κάνει αυτό, είναι ένας χρήσης σχεδόν. Κρεμάει, πετάς την πρώτη κρεμάει. Ωβο, Ζωρίλας, ότο Ζωρίλα. Ρε Ζωρίλα, τι σε θίξαμε. Για τα Honda δεν θα θίγησε, για τα Yamaha θα θίγησε μόνο. Το Honda θα σε προδώσει, ένα Yamaha ποτέ δεν θα σε προδώσει. Κατάλαβες? Κάνουμε την προστασία στην πένα, να πουλήσουμε το αυτοκόλτα. Τι αυτοκόλτα θα πουλήσουμε τώρα? Άλλο είναι αυτό, αυτό είναι καινούργιο, δεν με το έχεις πει πριν. Το καθαρίζουμε τη σκληρή μεριά. Ναι. Εδώ που κουμπίσουμε πότε, για να βάλουμε τα προστατευτικά αυτοκόλτα. Ωραία. Και εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα. Εννοείται. Όσο το οδηγούσες εσύ, υπήρχαν αυτά τα σημάδια πάνω στο σκελετό? Μήπως παίζει ρόλο ο αναβάτης, πως έσφυγε το μηχανάκι, μήπως οδηγούσε με τα πόδια? Εννοείται, ο κύριος, ότι εγώ δεν είχα αφήσει τίποτα εδώ πέρα. Αυτός εδώ το μηχανάκι το βιάζει. Το σφίγγνω! Κοίτα εδώ τι έχει κάνει. Αλλά το σφίγγνω τις πότες. Κοιτάξτε, το μηχανάκι, όπως λέει και ο Βασίλης, οδηγείται με τα πόδια, όχι με τα χέρια. Τα χέρια κρατάνε την ισορροπία. Με τα πόδια. Τα χέρια απλά στέκονται στο τιμόνι και αγγίζουν τα χειριστήρια. Τα αγγίζουν? Τα αγγίζουν απαλά. Α, Βασίλης! Τα πόδια σφίγγουν και δουλεύουν απαλά όλο το μηχανάκι. Από μπροστά μέχρι πίσω. Έτσι. Στο προηγούμενο vlog δεν μιλούσε καθόλου αυτός. Τώρα έχει γίνει παλιός. Ξανήχθη. Έχει γίνει παλιός και θα κάνει και δικό του vlog με μηχανάκι. Ωραία. Όχι. Το περιμένουν όλοι. Δεν μπορώ, με νικάει το κοινό. Έχω μάθει ότι δεν μπορείς να κοιμηθείς όμως τα βράδια. Εννοείται αυτό. Εσείς όταν περιμένετε να έρθει το καινούριο σας μηχανάκι κοιμάστε τα βράδια ή δεν κοιμάστε? Εγώ πάντως δεν μπορώ να το... δεν κοιμήθηκα. Ή βλέπετε Netflix? Ο Γιώργος δεν κοιμάται. Ονειρεύεται. Τι ονειρεύεσαι? Πες λίγο τι ονειρεύεσαι. Ονειρεύομαι το καινούριο μηχανάκι που θα είναι. Όχι, όχι, το άλλο. Τι κάνεις εικόνα στο μυαλό σου, πες. Τι κάνω? Κάκε. Τι κάνεις εικόνα στο μυαλό σου, λέω. Και δεν κοιμάσαι. Γιατί αύριο το κολλάω του χρόνου θα κάνει. Πα. Σύφτερο ονειρεύεται. Σύφτερο να σύφτερο. Ένα αγωνιστικός οδηγός αερόβιο. Αερόβιο αθλήματος. Όποιοι θέλετε να με ακολουθήσετε τα πρωινιά, 9 η ώρα περίπου εκεί, 8.30 με 9 η ώρα, πηγαίνω για τρέξιμο, μπορώ να σας προπονήσω δωρεάν, γιατί μου αρέσει να δίνω αυτά που ξέρω, τις γνώσεις μου, για να βλέπω να εξελίσσεται ένας άνθρωπος αυτό. Οπότε όποιος θέλει να ανεβεί σε... Οτιδήποτε άθλημα και αν κάνει. Στο αερόβιο κυρίως. Στο αερόβιο, ναι. Στο αερόβιο κυρίως.
Και είναι κοντά εδώ στα Γρεβενά, η μένει στην πόλη των Γρεβενών. Ο κύριος εδώ μπορεί να αναλάβει. Να αναλάβει, να τον προπονήσει. Γιατί αναλάβει το κλειδί. Να τον προπονήσει. Το κλειδί ανάβει γιατί ζουμάρει στο πρόσωπο και εγώ δεν θέλω να ζουμάρει, θέλω να ζουμάρει παντού. Okay. Προπονήσει και ποδηλασία και τρέξιμο. Δεν προπονώ κανέναν, περνάμε καλά μόνο. Και μέσα από αυτό ο άλλος θα... Εδώ στην κάμερα κοίτα, μην κοίτα σε μένα. Εδώ στο παιδιά μίλα, όχι σε μένα. Και μέσα από αυτό ο άλλος θα ανέβει. Από το παιχνίδι. Ωραία. Δέχτε το σαν παιχνίδι, όχι σαν προπόνηση. Α, όπως το Γιώργο. Ο Βασίλης δεν με έκανε προπόνηση, αυτό το παράτησε. Οπα, και με έβγαζε τη σέλα, με έβγαζε τις μανέτες και με έλεγε ότι είσαι έτσι εδώ με 10 χρονών. Πατάς φρένο. Αυτό νομίζω πως είναι μια φθηνή δικαιολογία του Γιώργου. Αυτή είναι η αλήθεια. Πονάει. Πονάει, Γιώργο! Σε ποιο στάδιο είμαστε τώρα, μην ξεχνιόμαστε λίγο με το πλήσιμο. Τελειώμησα σιγά. Η σέλα από ό,τι βλέπετε πλένεται και από κάτω. Δεν τελειώνουμε, τελειώνουμε το πλήσιμο, έχει και συνέχεια. Εννοείται. Το βίντεο. Τώρα η μηχανή έχει πληθεί, έχει σφουγγαριστεί και χρειάζεται ένα ξέπλυμα. Ωραία. Και πάμε για το επόμενο στάδιο. Καφέ δεν έφερες. Ήπια εγώ, φίλε. Για μένα είπα. Ήπια, ήπια. TDM, 8.30, παροπλισμένο, περιμένει. Λοιπόν, έχει ξεπληθεί η μηχανή. Όπως βλέπετε, ήδη φαίνεται πάλι σαν καινούρια. Και τώρα πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι, Γιώργο. Αέρας. Πρώτα πρέπει να φέρουμε τα στάρισμα. Ο βοηθός του. Το στάρ. Αρέα. Για πες ένα τραγουδάκι του στάρ. Τέλεια, αρέα. Είναι πολύ καλό παιδί. Είπαν οι φίλοι και οι γνωστοί. Λοιπόν, τι φυσάμε τώρα, τι μας ενδιαφέρει, Γιώργο. Απ' όλα. Λοιπόν, φυσάμε χειριστήρια. Όσο μας ενδιαφέρει, το κατρανάκι. Τι περάζει. Δεν το ξαναπειράξει. Το λέρωσε. Το λέρωσε. Το λέρωσε. Ο ξινός είπε το λέρωσε. Αλλά πού θα πάει το ξινό. Καλώς πάνω. Το φίλτρο μέσα και στην μπαταρία. Για όσοι έχουν μπαταρία, αυτό συγκεκριμένο έχει μίζο το μηχανάκι. Σίγουρα θα κάνουμε δαγκάνες. Σύστημα, φρένα, τα ψυγεία που κρατάνε πάρα πολύ νερό μέσα, πάντα. Έκλεισε το κοφλέρι, βλάκα. Πριν πλήθηκε και το κατέμ, γιατί είχαν πάει βόλτα μαζί.
και το KTM 2020 μοντέλο. Κούρε KTM ή Honda. Μια μάχα. KTM. KTM ή Honda. KTM ή Honda. Hayabusa. Hayabusa. Ναι, τι θα πάει. Το πιο γρήγορο. Δίχρονο ή τετράχρονο. Δίχρονο με κινητήρα τετράχρονο. Δίχρονο με τετράχρονο κινητήρα. Τι είπες? Τι άλλο θα φτιάξεις τώρα? Τι άλλο? Θα πάμε. Και για να μην βαριέστε να πλένετε, πρέπει να τα έχετε όλα τακτοποιημένα, όλα κοντά. Το πιεστικό, το κοφλέρ, τα πράγματα, τις τάπες, όλα σε ένα σημείο. Όπως τα έχει εδώ ο Γιώργος. Γιατί αλλιώς βαριέστε. Πηγαίνετε σε ένα βενζινάδικο, ρίξτε ένα νερό, αυτό είναι όλο. Είναι πολύ βαρετό το να πλένεις. Ειδικά συνέχεια, αν βγες πολλές προπονήσεις, πάρα πολύ βαρετό. Ακούρισε εδώ, γι' αυτό το πούλησε. Δεν μπορεί να πλένει. Και αλυσίδα, φυσιέται. Φεύγεις, χάρηκα που σε είδαμε. Να είσαι καλά. Αύριο. Ωραία. Και αφού έχει τελειώσει αυτό το βήμα, περνάμε στο επόμενο. Το οποίο είναι... Στεμνοτήριο. Λίπανση. Πάμε να δούμε. Το σωστό πλήσιμο γίνεται πάντα με μπότες. Ε. Αχα. Γαλότσα. Αλβανική, σαν το Μαλί. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να λιπάνουμε. Με τι? Βεντέ, μόνο. Βεντέ μόνο. Και ξεκινάμε τώρα. Τις μανέτες. Το βεντέ έχει την εξής ιδιότητα. Εκτός του ότι λιπαίνει, αφαιρεί και υγρασία. Αφαιρεί και υγρασία. Δηλαδή ό,τι πολλήματα από νερό έχουμε και υγρασία, το αφαιρεί. Είναι ό,τι πιο λεπτό σε λιπαντικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βεντέ. Και είναι φοβερό και για τη σκουριά. Επίσης κάτι άλλο που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στις μηχανές σας, όχι μόνο στις χωμάτινες, μπορείτε με το βεντέ να καθαρίσετε την αλυσίδα. Δηλαδή την ψεκάζετε με βεντέ. Εγώ μόνο με βεντέ την καθάριζα. Ψεκάζετε με βεντέ, το περπατάτε. Εντάξει, βέβαια θα λερώσει εδώ το ψαλίδι και γύρω γύρω όλα τα υπολείμματα αυτά που θα έχει πάνω η αλυσίδα. Μετά την μπλένετε για να φύγει, γιατί αν πάνετε να γρασάρετε μαζί με το βεντέ,
σίγουρα το γράσο δεν θα πιάσει πάνω. Οπότε πρέπει να βάλετε βεντέ να την περπατήσετε, μετά να την ξεπλένετε και μετά να γρασάρετε. Και θα έχει μια πεντακάθαρη γρασαρισμένη αλυσίδα. Και υγιέστατη αλυσίδα. Υγεία μόνο. Τώρα τι κάνεις, σταμάτησες. Παύση. Πρέπει να είναι από πέρυσι. Να... Παύση. Okay. Ωραία. Λοιπόν, αφού γρασάραμε. Εκτός από αλυσίδα. Εκτός από αλυσίδα. Αυτό είναι το πλήσιμο της μηχανής. Αυτή είναι η δικιά μας εκδοχή. Το πώς πλένουμε μια μοτοσυκλέτα χωμάτινη. Ίσως κάποια στιγμή σας δείξουμε και μια μηχανή ασφάλτινη. Πώς την πλένουμε. Αν σας άρεσε, ένα like στο βίντεο, μια εγγραφή. Αν δεν θέλετε, μην κάνετε εγγραφή. Απλά δείτε τα βίντεο. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.